Γράφετε, πάμε κύριε Πρόεδρε. Οι τρομακτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, οι τρομακτικές αυξήσεις στα γεωεφόδια, οι τρομακτικές αυξήσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος της παραγωγής, αλλά και κάνει ασύμφορη κάθε προοπτική επιβίωσης των κτηνοτρόφων, έχουν δημιουργήσει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα αφορά την Ήπεθρο, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε παραγωγούς και κτηνοτρόφους σε αυτόν τον τόπο? Σήμερα είναι ασύμφορο. Η χώρα πριν από 3 χρόνια ήταν κάτω από το μέσο όρο σε ενεργειακό κόστος. Ήταν 17η στην ακρίβεια του ρεύματος στην Ευρώπη. Σήμερα είναι πρώτη σε ακρίβεια, χειρότερη από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεπιδοτήσεων. Μετά τις επιδοτήσεις στους μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή και στους αγρότες, δεύτερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν να επιβιώσουν. Η εσχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Όμως αυτοί που ήδη βρίσκονται στην Ήπεθρο και καλλιεργούν τη γη και είναι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με κατάρρευση οικονομική. Κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και την παραμονή του στην Ήπεθρο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς παραγωγή η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται πάντοτε σε μια κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. Χρειαζόμαστε τους αγρότες, χρειαζόμαστε τους κτηνοτρόφους, έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.